Καλημερίζω τον αντιδήμαρχο της Καθαριότητας, Νίκο Γιαλιτάκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Λιαράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σχολείο, παιδί, γονιός, σχολείο. Είναι ένας κύκλος που έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως κάνετε αυτό το σχολικό μαραθώνιο, μπορεί να αποδώσει. Ναι, να σας ευχαριστήσω καταρχάς και να σας καλημερίσω για άλλη μια φορά. Πράγματι, από την πρώτη στιγμή, αυτό το οποίο ουσιαστικά είπαμε όσον αφορά τα ζητήματα καθαριότητας στην πόλη μας, στο Δήμο μας, που προφανώς χρειάζονται ιδιαίτερη βελτίωση, είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνεται σε δύο ταυτόχρονους άξονες. Από τη μια, προφανώς εμείς πρέπει να ενισχύσουμε το εσωτερικό μας περιβάλλον, δηλαδή τις υπηρεσίες μας, να διατάξουμε τις υπηρεσίες μας με αυτόν τον τρόπο ώστε να φέρουμε το μεγαλύτερο δυνατό βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά φυσικά την ανακύκλωση. Αλλά το κυρίαρχο για μένα και για όλους εμάς είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η υπόθεση της καθαριότητας μιας καθαρής πόλης και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση η οποία αφορά όλους μας και χρειάζεται όλους μας συμμέτοχους. Πρέπει να αναπτυχθεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία όπου οι πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά φυσικά και ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, θα πρέπει να παλεύουν ταυτόχρονα και από κοινού, ώστε, όπως σας είπα και πριν, να βελτιώσουμε την κατάσταση της καθαριότητας και γενικότερα της ευζωίας μας έτσι μέσα σε αυτό το Δήμο. Επενδύουμε λοιπόν πάρα πολύ, όταν μιλάμε για κοινωνική συμμαχία, ένα παραπάνω επενδύουμε πάρα πολύ στην νεότερη γενιά. Στην νεότερη γενιά, η οποία έχει δείξει ότι είναι πολύ καλύτερη από εμάς, με την έννοια δηλαδή ότι είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα του περιβάλλοντος. Γίνεται πλέον δουλειά και μέσα στα σχολεία. Και αυτό τώρα ουσιαστικά ερχόμαστε να το ενισχύσουμε εμείς, πραγματοποιώντας και φέτος το σχολικό μαραθώνιο «Πάμε ανακύκλωση». Ήταν επιλογή μας να επεκταθεί αυτός ο σχολικός μαραθώνιος, ο οποίος μέχρι τώρα συνέβαινε μόνο στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, να επεκταθεί φέτος και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή και στα γυμνάσια και στα λύκεια της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, στείλαμε, όπως είπατε κι εσείς, μια επιστολή σε όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, μέσα τις οποίες τους παρακινούμε το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Και όταν λέω το σύνολο της σχολικής κοινότητας, εννοώ και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας φυσικά, αλλά και τους γονείς των μαθητών μας. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι συνολικά της κοινωνίας μας. Καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό. Να βάζετε στο παιχνίδι και τους αγωνείς για να ανακυκλώνουν και να στέλνουν ανακυκλώσιμα και στους κάδους ανακυκλώσιμων των σχολείων, γιατί αυτό θα είναι μπόνους. Αλλά τώρα, για να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το σκέφτομαι, στο δημοτικό μπορεί να περάσει. Για το γυμνάσιο και για το λύκειο λίγο πιο περίεργο μου φαίνεται, ή λίγο πιο δύσκολο. Έχετε δίκιο, γιατί δυστυχώς το σύστημα της εκπαίδευσης μας είναι τέτοιο, το οποίο πολλές φορές, μέσα στο οποίο μάλλον, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς την αποφύτιση των παιδιών, είναι σε ένα πολύ ασφυκτικό μαθησιακό, έτσι όπως το ξέρουμε, πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει εμείς να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες που δίνονται και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές να ξεφύγουν λίγο από το πολύ σκληρό, εξεταστικό, θα έλεγα πολλές φορές, σύστημα το οποίο ακολουθούν από πολύ νεαρή ηλικία και να ασχοληθούν με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ευρύτερα, όπως είπα και πριν, με την κοινωνία αλλά και την ευζωία τους. Ένα τέτοιο ζήτημα αναμφισβήτητα, όπως είπαμε και πριν, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά είναι η ευαισθητοποίηση της κάθε σχολικής κοινότητας, ειδικά στα θέματα της ανακύκλωσης. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, η ευαισθητοποίηση. Και έτσι όπως πάει η ευαισθητοποίηση, μόνο έτσι μπορούμε ενδεχόμενα να τα καταφέρουμε. Αυτά τα μπόνους, εσείς θα το πείτε ούτως ή άλλως, και ό,τι έχω αφήσει εγώ και δεν το έχουμε επισημάνει, θα το πείτε λίγο παρακάτω. Αλλά κύριε Γελιτάκη, αυτό το μπόνους σε κάθε σχολείο, τι μπορεί να σημαίνει, γιατί ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες και ειδικά στους εφήβους, για το ίδιο το σχολείο, αυτό το μπόνους, αυτό το δώρο κλπ. Έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι και διαφορετικές οι ανάγκες. Καταρχάς, πρέπει να τα συνειδητοποιήσουν όλοι, η ανταπόδοση σε αυτό το οποίο θα κάνουν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας, γιατί όπως σας είπα και πριν, ξεκινώντας από την ίδια τη σχολική του μονάδα και αναπτύσσοντάς το αυτό και στην συμπεριφορά του ως πολίτης ο καθένας, θα καταλάβουμε ότι βάζοντας ο καθένας ένα μικρό λιθαράκι, θα βελτιωθεί πραγματικά πάρα πολύ η εικόνα καταρχάς της πόλης μας, αλλά φυσικά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή προφανώς είναι ελκυστικό και για τον καθένα όταν συμμετέχει σε μια τέτοια διεργασία, το να έχει και μια ανταπόδοση, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω συγκεκριμένα ποια θα είναι τα δώρα, να το πω έτσι απλοϊκά, αλλά σίγουρα αφενός θα υπάρξει μια διάκριση για το σχολείο της πόλης μας, το οποίο θα επιτύχει. Θα σημειώσει το μεγαλύτερο σκορ και φυσικά αυτό θα το αποδοτηθεί και με διάφορα δώρα τα οποία θα απευθύνονται στην νέα γενιά.
Το σταματάω εδώ και φυσικά θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αυτού του σχολικού μαραθωνίου, ο οποίος θα λάβει χώρα και θα διαρκέσει, όπως αντιλαμβάνεστε, όλη την σχολική αυτή χρονιά, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Έχει ανοίξει αυτός ο διαγωνισμός? Ναι, θα το πείτε, έχει ξεκινήσει αυτός ο διαγωνισμός? Όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, πριν δύο μέρες στείλαμε τις επιστολές στις σχολικές μονάδες τους διευθυντές. Τους παρακινούμε λοιπόν να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές αλλά και με τους μαθητές στο να συμμετάσχει καταρχάς στο σχολείο σε αυτό το σχολικό μαραθώνιο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί, η Follow Green, τα Green Schools, τα πράσινα σχολεία. Αναφέρονται όλα τα αναλυτικά φυσικά στις επιστολές τις οποίες στείλαμε. Όπως θα εγγραφεί το κάθε σχολείο και μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορεί να κάνει και κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης αλλά και της διαχείρισης γενικότερα των απορριμμάτων. Και βέβαια σε όλα αυτά τα σχολεία θα προμηθευτούν ειδικοί, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι για να γίνεται διαλογή στην πηγή. Τέσσερις διαφορετικοί κάδοι, ουσιαστικά τέσσερα ρεύματα ανακύκλωσης, το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο αλλά και οι μπαταρίες. Έτσι λοιπόν, μέσω των κάδων αυτών των ειδικών που θα υπάρχουν στα σχολεία. Καταρχάς, τα σχολεία θα βαθμολογούνται για τον όγκο των απορριμμάτων ανακυκλώσιμων, τον οποίο θα συλλέγουν και θα κάνουν διαλογή στην πηγή στα τέσσερα αυτά ρεύματα τα οποία σας είπα. Αλλά ταυτόχρονα, όπως στα σχολεία αυτά, θα μπορούν να παίρνουν ή άνθρωποι, τα μέλη της σχολικής κοινότητας, είτε γονείς, είτε μαθητές, είτε εκπαιδευτικοί, θα μπορούν μέσα από αυτή την πλατφόρμα να κάνουν κάποιες ψηφιακές ουσιαστικά και εκπαιδεύσεις και εργασίες και ακόμα και παιχνίδια, μέσω των οποίων επίσης θα συγκεντρώνουν βαθμολογία. Ξέρετε, δεν είναι, το μήνυμα δεν είναι να επικεντρωθούμε τόσο πολύ στο σκορ, που και αυτό βέβαια έχει τη σημασία του, αλλά στο να μπούμε και να κάνουμε στάση ζωής όλοι μας, την διαλογή στην πηγή, να αποτελέσει αυτό ένα ερέθισμα στο ότι να ξέρουμε όλοι τι είναι, πώς γίνεται η σωστή ανακύκλωση και θα καταλάβουμε στο τέλος της ημέρας ότι πραγματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλο και θα βελτιώνεται. Διότι πρέπει να σας πω ότι αν στη συνολική ποσότητα το σύμμικ των απορριμμάτων, δηλαδή όλων των απορριμμάτων που μπορεί να παράξει ένας άνθρωπος ή ένα νοικοκυριό ή ακόμα και ένας εργασιακός χώρος, το 40% αποτελείται από βιοαπόβητα, το άλλο περίπου 40% από ανακυκλώσιμα υλικά και απομένει ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο πραγματικά είναι ένα ποσοστό απορριμμάτων το οποίο ουσιαστικά θα ενταφιάζεται. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων και, όπως σας είπα, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κύριε Γελιτάκη, μισό λεπτό. Στην κουλτούρα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσα χρόνια γίνεται η ανακύκλωση? Πόσα χρόνια παλεύουμε για την ανακύκλωση? Κοντά 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Κοντά 20 χρόνια. 20 χρόνια περίπου. Ωραία. Εγώ θα σας πω το εξής. Με την μορφή την οποία τη γνωρίζουμε, δηλαδή με τον μπλε κάδο. Ναι. Στην πατρίδα μας και με φυσικά τα ανακυκλώσιμα όλα αυτά υλικά που έχει πριν, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο. Μέχρι σήμερα, σε ό,τι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε, δηλαδή μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια για την ανακύκλωση, αν θέλουμε να επιμερίσουμε τις ευθύνες σε αυτά τα 20 χρόνια, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη? Εγώ, πολίτης που δεν κάνω την ανακύκλωση, εγώ που κάνω την ανακύκλωση και εκείνος ο οποίος ουσιαστικά δεν διαχειρίζεται σωστά τα ανακυκλώσιμα? Διότι εδώ οι ευθύνες είναι πολλές φορές μισές-μισές, δεν κάνει να ξεχνάμε από πόσες διαδικασίες έχει περάσει αυτή η περίοδος, αυτά τα χρόνια, πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται και η ανακύκλωση. Κοιτάξτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πράγματι, όπως είπα και εγώ εισαγωγικά, η ιστορία της ανακύκλωσης και γενικότερα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ευρύτερα της καθαριότητας είναι μια υπόθεση η οποία αφορά όλους. Και φυσικά έχουμε ο καθένας ένα κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί. Προφανώς, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι ευρύτερα με πολιτικές προεκτάσεις, προφανώς στην πατρίδα μας δεν υπάρχει ένα στέρεο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων και κυρίως αξιοποίηση της ανακύκλωσης. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ένα σβραχνά στον οποίο σύντομα θα κληθούν οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν είναι το ότι η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, η οποία μέχρι στιγμής διαχειρίζεται όλα τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πατρίδα μας, σιγά σιγά εγκαταλείπει, με την έννοια ότι δεν έχει τις δέουσες, αν θέλετε, επιδοτήσεις, να το πω έτσι, από το ελληνικό κράτος. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένας άλλος οργανισμός, ο ΕΟΑΝ, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο οποίος αυτή τη στιγμή, μάλιστα με το τέλος ταφής και άλλες προσόδους, οποίες βαραίνουν άλλα κόστη που βαραίνουν τους Δήμους, έχει ένα μεγάλο αριθμό εσόδων, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή δεν ανταποδίδεται στους Δήμους. Είναι όμως μια μεγάλη
συζήτηση αυτή, την οποία φυσικά δεν μπορούμε τώρα να την αναπτύξουμε. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα σας πω. Όχι, αλλά δείχνει σαφέστατα. Και μάλιστα ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε μόλις πριν δύο μέρες στη συνεδρία της Διοικητικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο ότι πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να πάρει μια στρατηγική επιλογή, να πάρει μια απόφαση στο πώς από εδώ και πέρα θα διενεργείται ουσιαστικά, να το πω έτσι γενικά, η ανακύκλωση στην πατρίδα μας και πώς σιγά σιγά θα αναπτυχθούν ξεχωριστά τα άλλα ρεύματα ανακύκλωσης, όπως ο κίτρινος κλάδος, τα βιοαπόλυτα και άλλα πολλά. Λέω όμως ταυτόχρονα ότι προφανώς χρειάζονται πάντοτε να υπάρχουν προσπάθειες ευαισθητοποίησης και του πληθυσμού και ενημέρωσης του πληθυσμού στο πώς γίνεται η σωστή ανακύκλωση. Μα εγώ σας και πήρα σε αυτή είπα την κουβέντα. Τα σχολεία είναι ένας βασικός πυλώνας, διότι έχουμε δει ότι πολλές φορές, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, εμείς οι μεγαλύτεροι μπορούμε να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας πήγα σε αυτή την κουβέντα, κύριε Γελτάκη, και την έστρεψα εκεί. Γιατί δεν έχω δει πολλά παιδιά να πετούν τα σκουπίδια τους είτε στους δρόμους είτε να μην κάνουν ανακύκλωση. Σε αντίθεση, εγώ έβαλω παράδειγμα εμένα, ναι, για να μην παρεξηγηθώ από κανέναν ακροατή αυτή την ώρα που με ακούει και από κανένα πολίτη. Σε αντίθεση με εμένα, ναι, που εγώ θα κάνω την κατσουκανιά μου, θα κάνω την αταξία μου και δεν θα ανακυκλώσω, και το ανακυκλώσιμό μου θα το πάω σε άλλο κάδο και ό,τι γίνεται με τους κάδους. Και κοιτάξτε από την άλλη, η διαχείριση εμένα που πάω τα σκουπίδια μου στους κάδους, προσέξτε. Εγώ τα διαχωρίζω από την πηγή, από το σπίτι μου μέσα, και το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά την ίδια στιγμή έχω δύο κάδους διαφορετικούς. Την ίδια στιγμή όταν θα πάω στον κάδο, εγώ μπερδεύομαι για το που θα πετάξω τα σκουπίδια μου. Γιατί ο κάδος όπου βάζουν τα ανακυκλώσιμα έχει μέσα οργανικά. Ο κάδος όπου έχει τα οργανικά έχει μέσα και ανακυκλώσιμα. Ο κάδος ο οποίος είναι ο καφέ έχει μέσα άλλου είδους υλικά. Αυτοί τα σκουπίδια τα οποία είναι απ' έξω είναι κάτι διαφορετικά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει τελικά. Και λέω, πού θα αφήσω την κάθε σακούλα μου? Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό και η απάντηση είναι εύκολη. Προφανώς για τα σύμμεκτα απορρίμματα είναι ο μαύρος κάδος, προφανώς για τα ανακυκλώσιμα είναι ο μπλε κάδος. Εγώ το ξέρω, σας λέω τη λογική μου και την πολιτική μου. Κάποια χέρια τοποθετούν όλα αυτά τα απορρίμματα λοιπόν σε λάθος κάδος ή οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, πραγματικά χρειάζεται μια αέναη προσπάθεια στο κομμάτι της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών. Και εκεί απευθύνω και σε εσάς, γιατί ξέρω ότι αποκρίνομαι σε αποδείγω άωτα. Θέλω τη διαρκή προσπάθεια και βοήθεια ακόμα και όλων εσάς, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να επικοινωνούμε τέτοια πράγματα διαρκώς. Γιατί, όπως είπα και εισαγωγικά, πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινωνική συμμαχία, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε καθαρότερη την πόλη μας και σωστότερη διαχείριση. Μα εγώ έκανα το πρώτο βήμα χωρίς καν να μου το ζητήσετε, καλώντας σας σε αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά το δημόσιο βήμα το οποίο μου δίνετε. Αλλά λέω το εξής, και εσείς που ανταποκριθήκατε σας ευχαριστώ, αλλά προσέξτε από την άλλη. Λέτε από μόνο σας επίσης, και ποιο είναι το επόμενο βήμα, ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση και να το δει και η πολιτεία λίγο διαφορετικά για το πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά μας τα σκουπίδια μας, διότι είπατε ότι εγκαταλείπει σιγά σιγά η ελληνική εταιρεία η οποία αυτή την ώρα διαχειρίζεται αν θέλετε τα ανακυκλώσιμα, έρχεται μια άλλη η οποία δεν αποδίδει τα του κέσαρο στο κέσαρι, δεν θα μπορέσει ενδεχόμενα να εξυπηρετήσει σε αυτό τον αγώνα το μεγάλο τον οποίο κάνετε για άλλη μια φορά. Για πείτε μου τι θα απογίνουμε. Κοιτάξτε, η χώρα μας, όπως και κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει καταρχάς να πιάσει κάποιους στόχους όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. Προς αυτή την κατεύθυνση μίλησα λοιπόν και εγώ, ότι γενναία η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, πρέπει να πάρει αποφάσεις όπου θα διασφαλίζουν μια στέρεα βάση όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και φυσικά και της ανακύκλωσης, αλλά και όλων των υπολείπων ζητημάτων που θα έρθουν μελλοντικά, όπως σας είπαμε, νέα ρεύματα ανακύκλωσης με τη διαχείριση των βιοποβλήτων κτλ. Κτλ. Αυτά είναι τεράστιο κεφάλαιο, η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς όμως αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει για τον κόσμο της αυτοδιοίκησης είναι ένας συγκεκριμένος ορίζοντας, συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες να γνωρίζουμε πραγματικά ότι έτσι ως χώρα συνολικά θα διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας και θα προχωράμε στις επόμενες δεκαετίες, μειώνοντας διαρκώς, όπως είπα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως έχει συμφωνηθεί στις διακρατικές και διεθνείς συμφωνίες. Όμως, επιμένω και λέω ότι εμείς πρέπει ο καθένας ξεχωριστά
να, και ως οργανισμός τοπικής και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω Δήμος Ηρακλείου, αλλά και οι πολίτες μας να καταλάβουμε ότι σε, αυτήν την, σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το ζήτημα, σε αυτή την κοινωνική μας ουσιαστικά έτσι, προέκταση, πρέπει όλοι μας να, με ειλικρίνεια να ανταποκρινόμαστε σωστά, και αν το κάνουμε αυτό, τότε νομίζω ότι τα πράγματα καθημερινά θα βελτιώνονται προς όφελος εμάς, ημών των ίδιων. Έτσι. Δηλαδή, είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση σε αυτό όσον αφορά δηλαδή, την καθημερινή μας συμπεριφορά, όσον αφορά το περιβάλλον. Είτε αφορούν τα ογκώδια αντικείμενα που αναφέρατε προηγουμένως που βρίσκονται πέριξ των κάδων, είτε αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά και γενικότερα ακόμα και τον οδοκαθαρισμό, ακόμα και την καθαριότητα στους δρόμους της πόλης μας, στα πεζοδρόμια της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας ξέρει. Κύριε Γελιτάκη, προσέξτε όμως. Και αυτό πρέπει απλά να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο θέμα ευαισθητοποίησης, δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης. Θέλω να πω τι. Είμαστε και ενημερωμένοι πάρα πολύ, αλλά στο ευαισθητοποιημένοι το αφήνω λίγο, λίγο με μια μικρή επιφύλαξη προς τα πίσω για τον εξής λόγο. Εγώ και τους οδοκαθαριστές τους βλέπω. Ακόμα και εκτός κέντρου, πάρα πολλές φορές και από τη δική μου τη γειτονιά που είναι συνοικία, από κεντρικούς δρόμους. Και τους ανθρώπους της καθαριότητας τους βλέπω συνεχώς να υπερβάλλουν εαυτό με τα μέσα, τα λίγα τα οποία διαθέτουν σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα, άσχετα με το αν η πολιτική τους βοηθά ως τη διαχείριση, έτσι ώστε και τον στόλο τον οποίο έχουν, τα μέσα τα οποία έχουν, τον αριθμό που μετράνε, πόσοι δηλαδή είναι, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να έχουν αυτή την πόλη πιο καθαρή. Αλλά προσέξτε να δείτε όμως από την άλλη, και προεκλογικά και μετεκλογικά ερχόμαστε και μιλάμε για το ίδιο θέμα. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε και πρέπει το Ηράκλειο να το δούμε επιτέλους να είναι μια καθαρή πόλη, που παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της καθαριότητας δεν είναι. Λοιπόν, θα το δούμε το Ηράκλειο καθαρή πόλη. Ενημέρωση υπάρχει και είναι όλος ο κόσμος ενημερωμένος. Δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι δεν άκουσε ραδιόφωνο, δεν διάβασε εφημερίδα, δεν άκουσε από το διπλανό του ότι υπάρχει και η υπηρεσία με τα ογκώδη αντικείμενα, ότι υπάρχει και εκείνο και το άλλο και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν το επικεντρώνω μόνο στα ογκώδη αντικείμενα. Από τη στιγμή που θα φύγω εγώ από το δικό μου το σπίτι, τη δική μου τη γειτονιά, με φορτωμένο το αυτοκίνητο, με ό,τι δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου να το πάω να το αφήσω σε μια άλλη συνοικία για να επιβαρύνω άλλη συνοικία, να μην μου την πει εμένα ο δικός μου γείτονας, αντί να τα πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Ή αν σηκωθώ να τα πάω νύχτα για να μην με δούνε, εκεί θα μου πείτε πώς θα κερδιθεί το στοίχημα. Κύριε Βρουγυράκη, το είπατε και μόνοι σας. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε τα ογκώδια αντικείμενα. Καταρχάς, μιλάμε για μια κατάσταση και μια συμπεριφορά η οποία ρητά απαγορεύεται από τον κανονισμό καθαριότητας. Τα ογκώδια αντικείμενα και για λόγους πολιτικής προστασίας, πέρα δηλαδή από τη δημόσια υγεία, απαγορεύονται να αποτίθεται αυθαίρετα και στους δρόμους και δίπλα σε κάδους οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τα ογκώδια αντικείμενα. Καταρχάς, το ένα είναι το τηλεφωνικό ραντεβού, όπου οποιοδήποτε έχει να πετάξει κάτι ογκώδες μπορεί να καλέσει την υπηρεσία μας και σε συγκεκριμένη μέρα που θα καθοριστεί και ώρα να το κατεβάσει κάτω από το σπίτι του, ώστε να περάσει η υπηρεσία μας να το παραλάβει. Να πω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο της υπηρεσίας μας για αυτό το θέμα, είναι το 2813-409-409. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που βιάζεται να ξεφορτωθεί μέσα εισαγωγικά ένα τέτοιο ογκώδες αντικείμενο, μπορεί να το φέρει στον χώρο του αμαξοστασίου, στην περιοχή εδώ του Μαύρου Σπήλιου, ώστε να τον αποθέσει εντελώς δωρεάν. Δεν του κοστίζει τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους πρέπει να διαχειριζόμαστε. Εγώ το κάνω ανάποδα. Το κάθε άλλο είναι μια πράξη η οποία είναι παράτυπη, δεν προβλέπεται, απαγορεύεται από τον κανονισμό καθαριότητας. Μα όταν εγώ δεν μπορώ. Όχι, θα το πείτε. Αλλά πείτε μου κάτι. Όταν εγώ το κάνω αλλιώς, όταν εγώ δεν μπορώ να τα κρατήσω στο σπίτι μου και τα βγάζω έξω και την επόμενη μέρα το πρωί βρίσκονται στη μίνι χωματερή που έχω στήσει έξω από το σπίτι μου για να έρθει ουσιαστικά, έτσι πρέπει να λειτουργεί, με πρόγραμμα ημέρα κλπ. Να έρθουν να μαζέψουν τα ογκώδια αντικείμενα και έρχονται και όλοι οι γείτονες κρυφά και εναποθέτουν πάνω και τα υπόλοιπα αντικείμενα γιατί βρίσκουν την ευκαιρία ή γιατί βαριούνται να το κάνουν ή γιατί νομίζουν ότι θα χρεωθούν κλπ. Σε μια λάθος βάση, με συγχωρείτε, αλλά βάζουμε σε μια λάθος συζήτηση. Δεν έχει κανείς
το δικαίωμα να αφήνει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στον δρόμο. Ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που προβλέπουν τον κανονισμό καταλήγματος. Έτσι, μπράβο, αυτό. Λοιπόν, ή λοιπόν θα το, ο ίδιος με ίδιο μέσο θα το φέρει στο χώρο του αμοξοστασίου που έχουμε και το σταθμό ουσιαστικά μεταφόρτωσης και θα το εναποθέσει εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω, δεν θα του κοστίσει κάτι, ή θα επιλέξει, αν δεν έχει δικό του μεταφορικό μέσο, το τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο το οποίο σας είπα, όπου η υπηρεσία θα του πει ποια μέρα θα το κατεβάσει κάτω από το σπίτι του, στο πεζοδρόμιο του σπιτιού του, για να περάσει το αυτοκίνητο να το πάρει. Η περισυλλογή, η αποκομιδή των απορριμμάτων, γιατί το έχουμε ξεχάσει και το θεωρούμε πλέον τα πάντα ως κάτι δεδομένο, αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, των κάδων δηλαδή, των κάδων. Γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να πούν στα απορριμματοφόρα. Τα αντικείμενα όλα αυτά έχουν μια άλλου είδους διαχείριση. Παρόλα αυτά όμως, για την κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει η πόλη, με όλες αυτές τις παράνομες, μικρές ή μεγάλες χωματερές που βλέπουμε σχεδόν πλέον σε όλη την έκταση του Δήμου μας και της πόλης μας. Εμείς, κάνοντας ένα σχεδιασμό και μια αναδιάταξη των δυνάμεών μας, τις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες θα ενισχύσουμε αυτά τα συνεργεία τα οποία θα βγουν στους δρόμους για να περισυλλέξουν όλα αυτά τα ογκώδια αντικείμενα τα οποία υπάρχουν. Όμως, κ. Γεράκη, πρέπει να κάνουμε σαφές αυτό που είπα πριν. Ότι δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης και έτσι αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πολίτες. Διότι δεν έχει κανένα νόημα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού της πόλης από αυτά τα ογκώδια αντικείμενα και την επόμενη μέρα να επανεμφανιστούν. Αλήθεια είναι. Όχι. Θα κάνουμε εμείς, και πολύ καλά το είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τα πενιχρά μέσα, με τους πενιχρούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουμε, που πραγματικά οι άνθρωποι στην καθαριότητα, από τους οδοκαθαριστές μέχρι τους συνοδούς των αποτυματοφόρων και τους οδηγούς, υπερβάλλουν αυτό, είναι κυριολεκτικά εξαντλημένοι, γιατί ο μικρός αριθμός του προσωπικού που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δημός Ηρακλείου τους επιβάλλει να δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ εντατικά. Θέλω λοιπόν και η κοινωνία αυτό το πράγμα να το καταλάβει και να ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις, που είναι όλες αυτές τις οποίες είπαμε και πριν. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο. Πλέον φτάνει στα όρια, όπως σας είπα, και της, πέρα από τη δημόσια υγεία, αλλά και των ζητημάτων ασφάλεια στους δρόμους. Εμείς από την πλευρά μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονα, και να ξέρετε ότι το έχει θέσει και ως πρώτη προτεραιότητα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους, ότι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και όλο αυτό το φαινόμενο των ογκωδών αντικειμένων που υπάρχουν στους δρόμους, αλλά και τα ζητήματα του οδοφωτισμού, που πραγματικά παρουσιάζεται ένα έντονο πρόβλημα και αυτό μέσα στην πόλη μας αυτή την περίοδο, είναι δύο βασικές προτεραιότητες. Μάλιστα, εχθές είχαμε μια συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Σισαμάκη, και υπηρεσιακούς παράγοντες, για να αναδιατάξουμε, όπως σας είπα, τις δυνάμεις προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Για να χρησιμοποιηθούν δηλαδή όλα τα μηχανήματα έργου, αλλά και το ανθρώπινο προσωπικό, στο να εντατικοποιήσουμε λίγο τις προσπάθειές μας σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Ξαναλέω όμως, αυτό θα το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει και να έρθει η πόλη σε μια κανονικότητα όσον αφορά την εικόνα της και την ευταξία η οποία πρέπει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως το φαινόμενο προκειμένου να μην διαιωνίζεται, θα πρέπει και οι πολίτες, όπως και πριν, να διαχειρίζονται τα ογκώδια αντικείμενά τους με τον τρόπο αυτόν τον οποίο αναφέραμε, και πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα και εμείς ως Δημοτική Αρχή σχεδιάζουμε, μελετούμε την ανάπτυξη πράσινων σημείων, δηλαδή την ανάπτυξη σημείων διάσπαρτα μέσα στην πόλη και στο Δήμο, όπου επιπλέον δηλαδή από αυτό που ήδη υπάρχει στο αμαξοστάσιο, όπως σας είπα και πριν, όπου και εκεί οι πολίτες θα μπορούν κοντινότερα σε αυτούς να εναποθέτουν όλα αυτά τα αντικείμενα. Μακάρι να ακούσουμε. Σίγουρα δεν επιτρέπεται, παγορεύεται, να το πω ακόμα πιο ξεκάθαρα, τα ογκώδια αντικείμενα να αναποτίθεται διάσπαρτα στους δρόμους είτε δίπλα στους κάδους. Κύριε Γελτάκη, όση ώρα μιλάμε μου στέλνουν μια φωτογραφία, εγώ θα σας τη στείλω στην πορεία, και θα την αναρτήσω από το Καρακοβούνι, έτσι όπου έχουν δημιουργήσει από μόνοι τους πράσινο σημείο ανεξέλεγκτο και έχουν αφήσει όλα τα μεγάλα αντικείμενα και τα σκουπίδια μέσα σε μια γωνία του δρόμου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο για το Δήμο. Το μεγάλο στοίχημα είναι για τον καθένα από μένα, εάν θέλω να έχω καθαρή τη δική μου την πόλη και αν θέλω να έχω καθαρή τη δική μου τη γειτονιά. Αν θέλω, θα το πετύχω. Εάν δεν θέλω, στην ίδια ιστορία θα είμαι. Δεν μπορώ να λέω ότι μου φταίει μόνο ο Δήμος, δεν μπορώ να λέω ότι μόνο μου φταίει ένα αυτοκίνητο που δεν πέρασε. Ας κοιτάξω λίγο και τις δικές μου τις ευθύνες με τη διαχείριση των σκουπιδιών μου. Τελεία. Εμείς, κυρία Δουβιαράκη, ως Δημοτική Αρχή, ως Διοίκηση και θα έλεγα συνολικά ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης,
πραγματικά καθημερινά διεκδικούμε. Και για περισσότερους οικονομικούς πόρους, και το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά φυσικά και για να υπάρξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Θέλω να γνωρίζουν λοιπόν όλοι οι συνδημότες μας όμως ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου μας, αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν απομείνει στη διεύση καθαριότητας, υπερβάλλουν αυτό. Θέλουμε λοιπόν όλοι να αγκαλιάσετε αυτή την ένταση της εργασίας τους, να την ενισχύσουμε και εμείς με τη σωστότερη συμπεριφορά μας, η οποία, όπως σας είπα και πριν, και κάνοντας την αυτοκριτική μας, προφανώς χρειάζονται και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα και της υπηρεσίας μας στον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι υπάρχουν περισσότερα. Ναι, στην Αθηνά και χειρακίνη όμως από την άλλη. Και η συμπεριφορά του καθενός. Και αν δεν το λέμε έτσι, είναι το άλλο που λέμε, ότι βοήθαει η Παντελεήμονά μου, αλλά ακούνε λέει και εσύ λιγάκι το χεράκι σου, αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε αισιόδοξα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα τα καταφέρουμε αν πραγματικά είμαστε όλοι μαζί και αν πραγματικά θέλουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, πολύ απλά την πόλη μας καθαρή και την καθημερινότητά μας ακόμη πιο εύκολη. Ωραία. Αν ο καθένας από εμάς το θέλει διαφορετικά, στο ίδιο μήκος θα είμαστε και ξέρετε τα ίδια θα λέμε και θα μιζεριάζουμε και θα δείχνουμε τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ κύριε Γιαλιτάκη. Καλημέρα σας. Εγώ από τον 984.